Μπορεί να έχουν ακούσει πάρα πολλές φορές την ιστορία τη δική μου, αλλά η ιστορία δική μου είναι περίεργη και δεν τον πήρε εμένα και κανένας, ούτε εγώ όπως ήταν, πώς ήρθε στη ζωή μου. Το 1977 παίζω στη Λαβρωτική. Εκεί υπήρχε ένας προπονητής που έφτιαχνε το σπίτι του Μιλτιάδη Μαρινάκη στο Σούνιο. Τον είχε φάει, του λέει: έχω ένα πολύ καλό παίκτη, ένα σεντρεφόρ, αυτά. Του λέει: με έχει ζαλίσει, άντε θα έρθω. Ήρθε πράγματι μια Κυριακή ο Μιλτιάδης Μαρινάκης, ο Άγιος ο άνθρωπος αυτός. Με είδε και παίζαμε, θυμάμαι, τα πράσινα πουλιά. Τότε είχα βάλει 4-5 γκολ, τα ξεπουπουλιά που λένε. Λέει: εντάξει, ομάδα, λέει, ήταν αυτή την αδρά. Όταν παίξει καμία ομάδα καλή, να με φωνάξει να τον ξαναδώ. Πράγματι, παίζαμε ένα ντέρμπι και ήρθε και με είδε πάλι ο Μιλτιάδης, ο Μαρινάκης. Είχα κάνει 2 γκολ και μετά, μόλις έβαζα γκολ, πήγαινα και παίζα λίμπερο. Ήξερα τις θέσεις αυτές. Πράγματι, ήταν πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Τότε μαζευτήκαμε. Με φώναξε μια μέρα, μου λέει: θέλεις να έρθεις στο Ολυμπιακό? Λέω: θέλω. Το αφήσαμε εκεί το θέμα. Εγώ αυτή την εποχή εκείνη πήγαινα φαντάρος. Πήγα φαντάρος στο Διόνυσο. Εκεί πηγαίναν όλοι οι αθλητές. Τέλος πάντων, στην Εθνική Ενόπλο ήταν ένας προπονητής, Κρασάς λεγότανε. Και παίξαμε κάποια παιχνίδια και με είδε τώρα που μου και μου λέει: θέλω να έρθεις στην ΑΕΚ και αυτά. Εγώ υποστήριζα την ΑΕΚ. Ήμουν ΑΕΚ. Μου φέρνει ένα δελτίο, υπογράφω ένα συμβόλαιο. Συμβόλαιο δεν υπήρχε, δελτίο. Υπογράφω όλα αυτά. Λέω: εντάξει, δεν είναι τίποτα. Πάω στην ΑΕΚ. Λέω: αν είναι αλήθεια ή όχι. Σε κάποια στιγμή ήρθε ο Μιλτιάνης ο Μαρινάκης με τον Θοδωρακάκη. Ήρθαν στη Λαβδική ότι θέλουμε να πάρουμε τον παίκτη. Πάω στο σπίτι του το βράδυ εκεί στη Βίλα και όπως μου είπε: πρέπει να σε θέλουμε να έρθει να πηγαίνει, σε καλό παίκτη. Και του λέω: έχω υπογράψει και κάπου αλλού. Μου λέει: τι έχεις υπογράψει κάπου αλλού? Λέω: έχω υπογράψει, ήρθε ένας τέτοιος, μου είπε, λέει, ότι για την ΑΕΚ. Τέλος πάντων, δεν το ξέρανε, πέσανε τα σύννεφα. Τέλος πάντων, θα τα δούμε, λέει, ξέρεις, όταν υπόγραφες δύο δελτία τότε, τιμωρήσουν ένα χρόνο, δεν μπορούσε να παίξει πουθενά. Λέει ο Μιλτιάδης και ο Θοδωρακάκης: άσε, θα μιλήσουμε εμείς με τον Μπάρλο να δούμε τι θα κάνουμε. Πράγματι πήγανε στον Μπάρλο και είπανε ότι έχεις ένα δελτίο του πιτσιρίκου του Τάδε, θέλω να μας το δώσεις. Λέει: εντάξει, ας το δώσω, αλλά θέλω να μου δώσεις το Βιέρα. Ο Μπάρλος έδωσε το δελτίο μου και έγινε ανταλλαγή με το Βιέρα τότε. Μπορεί, αν πήγαινα στην ΑΕΚ τότε με Φάντροκ, με Μπάγκετς, Μαύρο, πάρα πολλούς καλούς, Αρδίσουν αυτά, μπορεί να μην μου δίνουν ούτε ρούχα. Έτσι ξεκίνησε η καριέρα η δική μου, που αν δεν ήταν αυτός ο άνθρωπος, ο Μιλτιάδης Μαρινάκης και ο Θοδωρακάκης, μπορεί να έπαιζα κάπου αλλού, γιατί είχα και άλλες προτάσεις, μπορεί να έπαιζα κάπου αλλού και μπορεί να μην έπαιζε πουθενά. Νομίζω αυτός μου άνοιξε τις πόρτες, δουλεύοντας πάρα πολύ, έφτασα εκεί που έφτασα. Και το χρωστάω και το έχω πει πάρα πολλές φορές. Εάν δεν ήταν ο Μιλτιάδης, ίσως να μην έπαιζα ποδόσφαιρο σε τόσο υψηλό επίπεδο.